Πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Μπανάτσα. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το Σάββατο το μεσημέρι, 3,5 ώρα μπαίνουμε στο στούντιο να μαγνητοσκοπήσουμε συνέντευξη, η οποία ήξερε ο κύριος Τσίπρας και όλοι οι συνεργάτες του, μπορείτε να μας βάλετε εμάς σε παράθυρα και να παίζουν τα πλάνα από τη συνέντευξη, ότι θα μεταδοθεί σήμερα το μεσημέρι. Όταν τελειώνει μια συνέντευξη, ξέρεις ποια σημεία της έχουν ενδιαφέρον. Ήξερα λοιπόν και κόψαμε επί τόπου, θα το πω με τη δικιά μας γλώσσα, το σημείο για τη Ροδόπη που έχει παίξει από χθες όλα τα δελτία ειδήσεων. Γιατί όταν λες ότι είναι πρακτικές μαφίας αυτό που έκανε η κυρία Μπακογιάννη, είχε πάει εκείνη την ημέρα η κυρία Μπακογιάννη και είχε παίξει αυτό το βίντεο. Θα ζητήσω το σχόλιο σου και για αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, γιατί δεν το κατήγγειλε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα κόμματα αποδοκίμασαν τις ατάκες της κυρίας Μπακογιάννη, που πράγματι ήταν παλιακές, είναι δηλαδή άλλων εποχών. Μου τηλεφωνούν το βράδυ και λένε πρέπει να πάρουμε αυτό το απόσπασμα. Το στέλνουμε μαζί με κάτι άλλο που μας ζήτησαν. Οπότε άρχισε από χθες να παίζει η συνέντευξη. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε, τη δείξαμε χθες βράδυ στις 11. Αν κάποιοι έτυχε να τη δείτε, αλλά οι τηλεθεατές μας ξέρουν ότι αυτή είναι η ώρα μετάδοση της εκπομπής. Άρα θα τη δούμε σε λίγο όλη τη συνέντευξη. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο σου για όσα είπε η κυρία Μπακογιάννη και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε ως απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή μας. Ναι, κοίταξε τώρα, η κυρία Μπακογιάννη, τουλάχιστον από την φράση αυτή έτσι που απομονώθηκε και ακούγεται κατά κόρον το τελευταίο 24ωρο, νομίζω ότι έκανε ένα ολίσθημα, έτσι, ένα πολιτικό ολίσθημα. Πραγματικά η γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε δεν είναι μια γλώσσα που ταιριάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το θα περάσετε δύσκολα αν δεν στηρίξετε Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων όπως αλλιώς μπορεί να το είπε, αλλά αυτό στην ουσία εννοούσε. Πραγματικά δεν έχει θέση στον πολιτικό διάλογο. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι την εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι μια έμπειρη πολιτικός, υπέπεσε σε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι εκεί, δεν σου λέω 15 κάμερες, βλέπεις ότι είναι κάποιοι από site, από έτσι, από αλλιώς, και κάμερες θα υπήρχαν, αλλά πια τα site τραβούν οι συνάδελφοί μας. Αυτό δεν κάνει λιγότερο σημαντική τη δουλειά τους, έτσι δεν το λέω, με κινητά. Αλλά βλέπεις ότι σε τραβούν. Δεν είναι μια ιδιωτική συζήτηση. Δεν μπήκε σε ένα σπίτι με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, της κοινότητας της περιοχής, όταν έλεγε αυτό. Απορώ, γιατί πραγματικό, όπως το λες και εσύ, είναι πολύ έμπειρη. Ναι, ναι, είναι έμπειρη. Δεν νομίζω ότι έκανε λάθος. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Πάμε αυτά να τα ακούσουμε την σκληρή δήλωση. Ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Δεν λέγονται. Δεν λέγονται. Δεν εξτομίζονται. Πάμε να ακούσουμε τη σκληρή δήλωση Τσίπρα για το θέμα αυτό. Τι έγινε στη Ροδόπη, κύριε Πρόεδρε? Μια αθλειότητα βλέπουμε αυτές τις μέρες από την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Παίζει με ευαίσθητα εθνικά μας θέματα. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι 49 χρονών, 49 χρόνια. Πάντοτε οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στη Ροδόπη επιλέγουν με τα δικά τους κριτήρια κάποιους μουσουλμάνους από όλα τα κόμματα. Όταν επιλέγανε από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα που επέλεξαν ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πρόβλημα. Και είναι ντροπή για 10-15.000 ψήφους να δημιουργούνται εντάσεις που πλήττουν τη σταθερότητα και την κοινωνική ειρήνη σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή. Και βεβαίως καταλάβαμε όλοι τι έγινε όταν πήγε η κυρία Μπακογιάννη πάνω και τους απείλησε. Αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία θα περάσετε δύσκολα, τους είπε. Αυτές είναι λογικές μαφίας. Λυπάμαι για αυτή την έκφραση. Αλλά δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη έκφραση για να τοποθετηθώ. Βεβαίως είναι σκληρή. Αλλά όταν κάνεις κεντρικό θέμα, το ότι κάποιοι Έλληνες πολίτες, επαναλαμβάνω, μουσουλμάνοι, Έλληνες, μειονοτικοί. Ο κύριος Φίλης μίλησε για τουρκική μειονοτική. Όχι, κάνετε λάθος. Μην διαστρεβλώνετε. Δεν μίλησε ο ίδιος για τουρκική. Είπε ότι εξέφρασε μια άποψη προσωπική ότι είναι ζήτημα αυτοπροσδιορισμού, ότι κάποιος αν αισθάνεται να το πει. Άλλο αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για τουρκική μειονότητα. Δεν είπα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ούτε ο Φίλης είπε. Στέλεχος σας. Όχι, δεν είπε. Είπε ότι η άποψή μας είναι μουσουλμανική μειονότητα. Βεβαίως έχοντας τρεις καταγωγές η μουσουλμανική μειονότητα. Τουρκογενή, Ρωμά
και Πομάκη. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό που ανάγκασα ως εξανάγκασα τον Τούρκο πρόεδρο ως πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου να παραδεχθεί ο ίδιος. Και βγήκε δημόσια και είπε: υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα με βάση συνθήκες της Λοζάνης. Ο ίδιος ο Ερντογάν το είπε. Με τρεις διαχωρισμούς. Τι έγινε. Έλα Γιώργο, ένα γρήγορο σχόλιο για να πάμε σε ένα ακόμη απόσπασμα και να δούμε ολόκληρη τη συνέντευξη. Κοίταξε, εντάξει, τώρα νομίζω ότι σωστά εκμεταλλεύεται τώρα αυτό το λάθος, το πολιτικό λάθος ο κύριος Τσίπρας. Σωστά το αναδεικνύει. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς έγινε στη Ροδόπη είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν νομίζω πάντως ότι ό,τι έγινε στην Ροδόπη, για ό,τι έγινε στη Ροδόπη, αν έγινε κάτι, ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λιγότερο. Έχει διαμορφωθεί, λες, μια κατάσταση πολλά χρόνια τώρα. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα λοιπόν, ότι το διαχειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο και από εκεί πήρε τις ψήφους κάποιων οι οποίοι είναι υπέρ της Τουρκίας. Και δεν τα πιστεύω αυτά. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν μπορεί να στέκουν στην ελληνική πραγματικότητα με κόμματα του Κοινοβουλίου, τα οποία πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα στηρίζουν τη χώρα τους. Πάμε έτσι, να το δούμε ένα ακόμη απόσπασμα που θέλω την γνώμη σου αμέσως. Μετά, γιατί αυτό το κακό αποτέλεσμα, ρώτησα τον κύριο Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τι μας είπε, μεταξύ πολλών άλλων. Κάθε ψηφοφόρος, ο οποίος θεωρεί αρνητικό να έχουμε μια αυτοδύναμη, πόσο δε μάλλον μια παντοδύναμη και ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, νεοφιλελεύθερη και με ένα αντιλαϊκό, αντικοινωνικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν κάθε ψηφοφόρος που δεν θέλει αυτή την εκδοχή ψηφίσει οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα ευνοεί το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ευνοεί την επόμενη μέρα να έχουμε μια όχι απλά αυτοδύναμη, αλλά παντοδύναμη και ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο θα τα δουν αναλυτικά όλα οι τηλεθεατές μας. Γρήγορα, Γιώργο. Είναι γιατί εμένει ο κύριος Τσίπρας σε αυτό. Στο παντοδύναμη και ανεξέλεγκτη ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι το αφήγημα που παρουσιάζει προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει. Γιατί διεκδικεί και πάλι να συσπυρώσει ποσοστό γύρω από το κόμμα του και να διεκδικήσει επάξια το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι υπηρετεί πλέον μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, την οποία θα υπηρετήσει και στις επόμενες δύο εβδομάδες. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Τα λέμε αύριο. Έχω αύριο πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από το Μαργαρίτη Σχοινά. Και θα το καταλάβουν οι τηλεθεατές, γιατί είναι η στιγμή, ξέρεις, που φεύγουν όλες οι κάμερες, όλοι οι συνάδελφοι, διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό και του λέω όμως έχουμε σήμερα και Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα τους πάντες, αλλά θα το σχολιάσουμε αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλό απόγευμα. Αλέξης Τσίπρας, αποκλειστικά στην Διάρτη.